Σήμερα. Το σημερινό μας debate, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, αφορά την ακράτεια ουρών. Εγώ θα υποστηρίξω τη συντηρητική αντιμετώπιση για την ακράτεια ουρών, αλλά θα πούμε λίγα λόγια για το περιστατικό μας πρώτα. Η ασθενής μας είναι η Αναστασία, την οποία της αρέσει να τη φωνάζουν Άντα. Είναι μια γυναίκα 54 ετών, η οποία πηγαίνει τρίτη φορά σε ουρολόγο. Το πρόβλημά της είναι ακράτεια ουρών. Χρησιμοποιεί 3 με 4 σερβιέτες κάθε μέρα. Τα συμπτώματά της είναι συχνουρία, 8 με 10 φορές τη μέρα. Επιτακτική ούρηση, η οποία οδηγεί και σε επιτακτική ακράτεια. Αλλά επίσης έχει και ακράτεια όταν βύχει, γελάει, όταν κάνει δουλειές στο σπίτι. Και κυρίως όταν είναι ανοιχτή η βρύση, όπως χαρακτηριστικά λέει. Έχει νυχτουρία, σηκώνεται 1 με 2 φορές τη νύχτα. Και κατά τη διάρκεια, όταν σηκώνεται, παρουσιάζει και απώλεια ούρων και όταν σηκώνεται από το κρεβάτι και πηγαίνοντας προς την τουαλέτα. Έχει και απώλεια ούρων και κατά τη σεξουαλική επαφή. Τα συμπτώματα αυτά τα έχει για περίπου 5 χρόνια, αλλά τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει χειρότερα. Δεν παρουσιάζει καύσο κατά την ούρηση ή επώδυνη κύστη κατά την πλήρωση. Και επίσης έχει πολύ σπάνια επεισόδια ουρολοιμόξεων, παρόλα αυτά δεν έχει ελεγχθεί για τα τελευταία 2 χρόνια. Βρίσκεται στην τελική φάση της μηνόπαυσης. Έχει μια ήπια αρτηριακή υπέρταση για την οποία κάποιες φορές παίρνει μια χαμηλή δόση διουρητικού. Υπάρχει οικογενειακό ιστορικό υπερλιπιδεμίας και ιστορικό νυχτερινής ενούρησης έως την ηλικία των 10 ετών. Δεν είναι παχύσαρκη, έχει ύψος 1,64 και βάρος 65 κιλά. Είναι καπνίστρια, ένα πακέτο την ημέρα και της αρέσει ο καφές, πίνει 2 με 3 καφέδες το 24ωρο και επίσης καταναλώνει και πολύ νερό. Είναι παντρεμένη εδώ και 25 χρόνια. Νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Είναι αρκετά δραστήρια κοινωνικά. Πηγαίνει στο γυμναστήριο 2 φορές την εβδομάδα. Συγγνώμη. Πηγαίνει στο γυμναστήριο 2 φορές την εβδομάδα, όπως και στο χορευτικό σύλλογο και της αρέσουν οι εκδρομές. Το πρόβλημα είναι ότι λόγω αυτής της κοινωνικής της δράσης τώρα αρχίζει και αισθάνεται άβολα και αμήχανα γιατί χρειάζεται να φοράει ειδικά εσώρουχα. Όπως επίσης αρχίζει να έχει και προβλήματα στην σεξουαλική της επαφή, γιατί αισθάνεται ότι μυρίζει και ότι ο σύζυγός της την αποφεύγει λόγω αυτού. Από την γυναικορολογική εκτίμηση βλέπουμε ότι έχει κάνει 2 φυσιολογικούς τοκετούς, παρατηρείται η υπερκινητικότητα της ουρήθρας, έχει μια πολύ μικρή κυσταιοκύλη πρώτου βαθμού, το stress test είναι θετικό μόνο σε όρθια θέση, έχει μια σχετικά καλή ισχύ των μειών του πιελικού εδάφους, στην κλίμακα της Οξφόρδης 3/5, που σημαίνει ότι είναι επιδεκτική για βελτίωση με ασκήσεις του πιελικού εδάφους. Και κατά τα άλλα έχει απουσία εικόνας ατροφίας ή φλεγμονής στην περιοχή των εξωγενετικών οργάνων. Έχει πάει, όπως είπαμε, σε 2 ουρολόγους πριν έρθει σε εμάς. Ο πρώτος ουρολόγος της είπε ότι θα κάνουμε χειρουργείο, θα διορθώσουμε και την κυσταιοκύλη και θα βάλουμε και μία ταινία. Ο δεύτερος ουρολόγος της είπε ακριβώς τα αντίθετα, ότι θα πας πολύ καλά μόνο με φάρμακα, με επανεκπαίδευση της κύστης και με φυσικοθεραπεία των μειών του πυλικού εδάφους. Εδώ είναι η ουρορομετρία της. Βλέπετε ότι αυτά που βλέπουμε είναι ταυτόσιμα με αυτά που είδαμε στο ημερολόγιο ούρησης που της δώσαμε. Δηλαδή, το πρώτο που παρατηρούμε είναι ότι έχει μια μειωμένη χωρητικότητα, 145 ml στην κύστη. Δεν έχει σημαντικό υπόλοιπο, 25 ml. Και έχει μια αυξημένη μέγιστη ταχύτητα ροής, 44 μέτρα/σεκόν. Εδώ είναι ο ουροδυναμικός έλεγχος που αναγκαστήκαμε ουσιαστικά να κάνουμε από τη στιγμή που είμαστε ο τρίτος ουρολόγος που έρχεται. Λίγο γρήγορα να θυμίσω εδώ, αυτή η γραμμή είναι η πίεση μέσα στην κύστη, αυτή είναι η ενδοκυλιακή πίεση, αυτή είναι η πίεση του εξωστήρα. Με την κίτρινη γραμμή βλέπουμε τη ροή του νερού που μπαίνει στην κύστη. Με τη μικρή πράσινη εδώ βλέπουμε οποιαδήποτε ροή ούρων. Πάνω εδώ είναι η ηλεκτρομοιογραφία των μειών του πιελικού εδάφους. Και τι βλέπουμε από αυτή την ουροδυναμική μελέτη. Στο σημείο αυτό βλέπουμε στον βήχα, χωρίς σύσπαση του εξωστήρα, μπορεί να μην φαίνεται από εκεί, αλλά έχουμε κάποιες μικρές απώλειες, ροή ούρων. Στη συνέχεια εδώ έχουμε μια αυτόματη σύσπαση του εξωστήρα με μεγαλύτερη ακόμα απώλεια ούρων. Έχουμε πάλι απώλεια ούρων με το βήχα. Και εδώ, στην τελική φάση, έχουμε πάλι μια αυτόματη σύσπαση του εξωστήρα
η οποία, αν δείτε στο πάνω-πάνω εδώ, αναφέρουμε την φυσιολογική επιθυμία για όρηση, την ισχυρή επιθυμία και πλέον την επιτακτικότητα. Βλέπουμε ότι πλέον προσπαθεί με σύσπαση των μειών του πιεδικού εδάφους να αναστείλει τη σύσπαση αυτή του εξωστήρα. Το πετυχαίνει λίγο και στη συνέχεια ουσιαστικά γίνεται η ούρηση, γιατί δεν μπορεί η ασθενής να το... Συγγνώμη. Δεν κατάλαβα. Μεικτού τύπου ακράτη. Ναι, επομένως έχουμε μεικτού τύπου ακράτη. Βλέπουμε ότι χάνει ούρα και με το βήχα και με τις αυτόματες εδώ συσπάσεις του εξωστήρα. Επίσης, αυτό που παρατηρούμε από την ουροδυναμική μελέτη είναι ότι η χωρητικότητα της κύσης είναι πολύ μικρή. Βλέπουμε ότι έχει γεμίσει μέχρι τα 125 ml. Έτσι λοιπόν, έρχεται η άντρα στο ιατρείο σας και λέει: τι να κάνω, γιατρέ? Έχω μιλήσει, όπως όλοι οι ασθενείς κάνουν, όπως ξέρουμε, με άλλες κυρίες από το χορευτικό μας σύλλογο, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από μένα. Κάποιες μου είπαν ότι έβαλαν κορδέλα και σώθηκαν, άλλες δεν είδαν κανένα όφελος. Άλλες πάλι ευχαριστούν τον γιατρό τους γιατί μου έδωσε ένα χάπι την ημέρα και τώρα χρησιμοποιούν ένα σερβιετάκι μόνο προληπτικά. Τι θα κάνουμε σε αυτή την κυρία? Η δικιά μας άποψη είναι ότι θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε συντηρητικά. Ο πρώτος λόγος και ίσως ο πιο ισχυρός είναι γιατί αυτή η αντιμετώπιση, η συντηρητική αντιμετώπιση, είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της παγκόσμιας διάσκεψης των ειδικών, ας πούμε. Είναι τα guidelines στην International Consultation on Incontinence. Επίσης, άλλο σημαντικός ρόλος για τη συντηρητική θεραπεία είναι ότι είναι η ηλικία της ασθενούς. Είναι μια νέα ασθενής, στην οποία είναι καλό να ξεκινήσουμε να δούμε το αποτέλεσμα της συντηρητικής θεραπείας. Έχει πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες μπροστά της. Πολύ σημαντικός ο τρόπος ζωής, αν θυμάστε, που είπαμε ότι είναι μια φυσικά δραστήρια ασθενής, είναι πειθαρχημένη, άρα είναι πολύ πιθανό να ανταποκριθεί καλά και να κάνει σωστά και την επανεκπαίδευση κύστεως και τις ασκήσεις του πιεδικού εδάφους. Αξίζει τον κόπο να δούμε τη δυνατότητα βελτίωσης πρώτα με τη θεραπεία πρώτης εκλογής, που είναι η συντηρητική θεραπεία, και με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουμε και τα πιθανά μειονεκτήματα της χειρουργικής θεραπείας. Και εδώ, σε αυτό το πολύ, πολύ γεμάτη διαφάνεια, βλέπουμε τον αλγόριθμο πάλι από την ίδια οργάνωση, η οποία, αν δείτε με το κόκκινο κύκλο, λέει στη μεικτή ακράτεια, που είναι αυτό ακριβώς από το οποίο πάσχει η άντα, πρέπει πρώτα να θεραπεύσουμε το πιο ενοχλητικό σύμπτωμα. Και είναι σαφές ότι το πιο ενοχλητικό σύμπτωμα σε αυτή την κυρία είναι η επιτακτικότητα και η επιτακτική ακράτεια. Και πώς το θεραπεύουμε αυτά? Θεραπεία πρώτης γραμμής, παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, ασκήσεις πιεδικού εδάφους, επανεκπαίδευση της κύστεως και φαρμακευτική θεραπεία. Αν αποτύχουν αυτά, τότε πάμε σε πιο εξειδικευμένη θεραπεία, που ανάλογα με το τύπο της ακράτειας είναι διάφορες μορφές χειρουργικής θεραπείας. Αυτές, επαναλαμβάνω, είναι οι οδηγίες από το International Continence Society. Και συνοψίζονται στη λέξη SPA, συντηρητικά προγράμματα αντιμετώπισης, τα οποία είναι αυτά που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή μη χειρουργικές παρεμβάσεις, παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, φυσιοθεραπεία, επανεκπαίδευση της κύστεως και διάφορα προϊόντα εγκράτειας. Είναι σαφές, πάλι τονίζω εδώ, είναι guidelines από το 2008 αυτά, ότι θα έπρεπε να προσφέρονται ως θεραπεία πρώτης γραμμής στις γυναίκες με μικρή ακράτεια ούρων. Στην επανεκπαίδευση της κύστεως, κάτι πολύ σημαντικό είναι αυτό που κάνει αυτή η κυρία εδώ. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, έχω ένσταση εδώ. Έτσι, μας προκαλούν. Παρουσίασαν προκλητικά κάποια ωραία πόδια, έτσι, για να υποστηρίξουν την άποψή τους, όπως κάνουν διαφημιστικές εταιρείες με τα αυτοκίνητα και όλα τα υπόλοιπα. Παρακαλώ να καταγραφεί αυτό. Θέλουμε να υποστηριχτούμε. Είναι καθαρά. είναι καθαρά εκπαιδευτικοί οι λόγοι. Απλά... Να πω όμως ότι τα χέρια δεν είναι εξουσιαστικά, άρα δεν. Όποιος έχει τη μύγα. Εδώ βλέπουμε αυτή η κυρία, εκτός από το ότι έχει ωραία πόδια, ότι ενεργοποιεί το ουρυθροκιστικό αντανακλαστικό, πιέζοντας τους μύσεις του πιεδικού εδάφους, επιτυχάνει σύσπαση της ουρύθρας και λέγεται αντανακλαστικό φύλαξη στα ελληνικά. Αυτό είναι η διαστροφή, δηλαδή, να βλέπει αυτή η φωτογραφία και να λέει «εδώ ενεργοποιεί το ουρυθροκιστικό αντανακλαστικό». Θα ήθελα να σας έχω αντιμέτωπο σε μια αντιπαράθεση για κάποια γυναίκα κάποτε. Μετά από τόσα χρόνια κλινικής δουλειάς, φαντάζομαι θα έπρεπε να είχατε απευαισθητοποιηθεί σε τέτοια θέματα. Θα το σκεφτούμε αυτό, έτσι. Εκτός λοιπόν από οτιδήποτε, όπως θέλετε, πέστε το αυτό που κάνει η κυρία εδώ, επίσης με την επανεκπαίδευση της κύστεως παρατείνονται τα μεσοδιαστήματα της ούρησης και ως τελικό αποτέλεσμα μειώνεται η συχνότητα των ουρήσεων, δηλαδή η συχνοουρία, η νυχτουρία κτλ.
Όσον αφορά τις ασκήσεις του ποιοτικού εδάφους, νομίζω πάλι από τα ίδια guidelines που δημοσιεύτηκαν το 2009, νομίζω ότι η τελευταία γραμμή είναι η πιο σημαντική, ότι οι ασκήσεις των μειών του ποιοτικού εδάφους πρέπει να προτείνονται ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε κάθε τύπο ακράτειας. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Όσον αφορά τη χειρουργική θεραπεία, είναι άμερη κινδύνων ή τι κινδύνους κρύβει? Βλέπουμε λοιπόν από αυτήν επίσης το πρόσφατο paper ότι μέχρι και 20% των γυναικών οι οποίες υποβάλλονται σε χειρουργική θεραπεία μπορεί τελικά να μην τις χρειαζόταν σαν θεραπεία πρώτης γραμμής. Συγγνώμη, η παρέμβαση αυτό είναι λόγω κακής αξιολόγησης. Σε αυτό το paper δεν είχε γίνει ουροδυναμική μελέτη. Το paper αυτό δείχνει την αξία της ουροδυναμικής μελέτης. Δεν καταλαβαίνω πώς υποστηρίζει την άποψή σας. Αυτό ίσως μας το αναπτύξετε εσείς στη συνέχεια. Όχι, απλώς θέλω να πω ότι εδώ αναφέρεται ότι αν δεν έχει γίνει χειρουργική ουροδυναμική σε αμυγή ακράτεια από προσπάθεια, σε ένα 20% περιπτώσεων θα κάνεις λάθος. Εμείς πιστεύουμε ότι και χωρίς αμυγή ουροδυναμική πάλι μπορείτε να θεραπεύσετε την ακράτεια αμυκτού τύπου. Αυτή τη στιγμή βάζω το θέμα τι είναι αυτό το paper. Και βασικά έτσι. Το paper αυτό είναι ένα πάυγασμα της καθημερινότητας, καθημερινής ιατρικής πράξης. Δεν συμφωνώ καθόλου. Έτσι. Καθόλου μα καθόλου. Είναι αν έχει γίνει η ουροδυναμική μελέτη, γιατί όλη η ιστορία, θα δούμε και στη συνέχεια, βασίζεται στη σωστή αξιολόγηση. Ας συνεχίσουμε με μία μετα-ανάλυση εδώ, η οποία περιέχει, βλέπετε, ένα τεράστιο αριθμό τόσο τυχεοποιημένων όσο και ανασκοπικών μελετών με διάφορες ταινίες ελεύθερης τάσης. Και το συμπέρασμά της, το βλέπετε στο τέλος, είναι ότι η μεικτή ακράτεια, που είναι αυτό από το οποίο πάσχει η ασθενής μας, είναι δυσμενής προγνωστικός παράγοντας για την επιτυχία τέτοιου είδους επεμβάσεων. Νομίζω ότι είναι καταπέλητης αυτή η μελέτη. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι από γυναικολόγους. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ουροδυναμική μελέτη για την αξιολόγηση και αναφέρεται σε TVT και TOT. Έτσι, αναφέρεται δηλαδή σε συγκεκριμένη. Στην Ελλάδα θα κάνατε κάτι άλλο, δηλαδή. Προφανέστατα. Να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, σταματάει το χρονόμετρο όταν παρεμβαίνει ο κύριος καθηγητής? Όχι. Συνεχίζει. Εδώ είναι μία άλλη μελέτη, στην οποία νομίζω δεν έχει νόημα να μπούμε με λεπτομέρεια. Αυτό που δείχνει όμως και είναι με κόκκινο είναι ότι ο κύριος σκοπός που θα βοηθούσε τη συγκεκριμένη ασθενή μας, θυμίζω ότι το πιο ενοχλητικό σύμπτωμα είναι η επιτακτικότητα και η επιτακτική ακράτεια, θα ήταν να αυξήσει το χρόνο προειδοποίησης από τη στιγμή που έχει το σήμα η γυναίκα μέχρι να φτάσει στην τουαλέτα. Βλέπουμε ότι αν κάνουμε μόνο TVTO, χωρίς αυτή την τροποποίηση που ασχολήθηκαν οι συγγραφείς αυτού του paper, η αύξηση του χρόνου προειδοποίησης είναι στατιστικώς μη σημαντική. Δεν έχει καμία δηλαδή ούτε κλινική ούτε στατιστική σημασία. Και σιγά μην κινητοποιούσατε και το κυστικό τρίγωνο, κύριε Θανασόπου. Σιγά μην κινητοποιούσατε και το κυστικό τρίγωνο, λέω, για να κάνετε Sandberg τροποποιημένη. Όχι, δεν θα κάνω κάθε άλλο. Κάθε άλλο, αλλά σας ξανατονίζω ότι είναι με TVTO. Έτσι, θα πούμε στη συνέχεια ποια είναι η σημασία. Ποσοστά παραμονής της επιτακτικότητας και επιτακτικής ακράτειας μετά από τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης. Μέχρι και 28% των γυναικών εξακολουθούν να έχουν επιτακτικότητα και επιτακτική ακράτεια και ακόμα πιο σημαντικό, 19% εμφανίζουν de novo επιτακτικότητα και επιτακτική ακράτεια μετά από ταινίες ελεύθερης τάσης. Τι σημαίνει de novo σε μεικτή ακράτεια, αφού είχε ήδη επιτακτικότητα? Υπάρχει η έννοια της de novo agency σε μεικτή ακράτεια? Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη ασθενή. Το paper αυτό μιλάει για ασθενείς οι οποίες είχαν μόνο ακράτεια, stress ακράτεια και εμφανίσανε στη συνέχεια. Αυτό λέω για stress. Εδώ μιλάμε για μεικτή στο δικό μας περιστατικό. Ναι, απλώς δείχνει ότι τοποθέτηση ταινιών ελεύθερης τάσης μπορεί να προκαλέσει. Σημαίνει ότι μπορεί να χειροτερέψει ακόμα την ακράτειά της. Αυτό λέει το. Ναι. Ακόμα περισσότερο την ακράτεια από έπειξη. Δεν λέει. Μήπως είναι από γυναικολόγους και αυτή. Θα ρωτήσουμε τώρα τον αντίπαλο, αν το επιχείρημα. Δύο λεπτά στο μικρόφωνο, παρακαλώ, γιατί δεν ακούει την κυρία Σοφικίτη. Αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω μία σύσταση στον κύριο Βούλγαρη. Άμα ο κύριο Αθανασόπουλος έχει κάποιο έλλειμμα γνώσεως και δεν ξέρει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει de novo, έρτζες οι κόντινες, δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό το πρόβλημα να χάσουμε χρόνο. Δεν νομίζω. Ο κύριος Αθανασόπουλος συμφωνεί ότι μία στις τρεις περιπτώσεις που είναι 28% εμφανίζει μετά από την επέμβαση αυτή την επιπλοκή. Συμφωνεί η αντίπαλη πλευρά. Αυτό συμφωνώ, αλλά μιλάμε για μεικτή ακράτεια. Απλή λογική χρειάζεται. Σε μεικτή ακράτεια, τι σημαίνει de novo, αφού την έχει? Ο λόγος που θα χειρουργήσατε την κυρία αυτή είναι για κάποια ανεπάρκεια, φαντάζομαι,
της ουρεθροκιστικής μονάδας. Και αυτές οι γυναίκες για τον ίδιο λόγο χειρουργήθηκαν για stress urinary incontinence. Και μία στις τρεις από αυτές έχει μεταχειρητική επιτακτικότητα. Άρα ουσιαστικά λίγο πολύ λέμε ότι αυτή η γυναίκα που ήδη έχει έπειξη μπορεί να χειροτερέψει η έπειξή της ακόμα περισσότερο. Άρα δεν είναι νόμο. Ας συνεχίσει ο κύριος Βούλγαρης και τα χτυπήματα μόνο πάνω από τη ζώνη, παρακαλώ. Να βοηθήσω ακόμα το debate, να πω τους λόγους για τους οποίους η υπερδραστηριότητα του εξωστήρα εμφανίζεται ή παραμένει μετά από την επέμβαση. Είναι γιατί προσθέτουμε, βάζοντας μια ταινία ελεύθερης τάσης, προσθέτουμε ουσιαστικά ένα στοιχείο υποκυστικού κολλήματος. Είναι η πιθανότητα προφανώς να προκληθεί ουρολίμωξη από την χειρουργική επέμβαση. Και είναι επίσης ότι στη συγκεκριμένη κυρία, στην Άντα, η ταινία δεύτερης τάσης θα έπρεπε να τοποθετηθεί κοντά στον αφιένα. Πιστεύω θα συμφωνήσετε, κύριε Θανασόπουλε. Και αυτό δυστυχώς μπορεί να προκαλέσει έναν επιπλέον ερεθισμό του κυστικού αφιένα και να οδηγήσει σε υπερδραστηριότητα του εξωστήρα. Εδώ είναι ένα paper που ακριβώς πάει λίγο παραπέρα αυτό που λέμε τώρα, ότι για τους λόγους που προαναφέραμε, οι ταινίες ελεύθερης τάσης σε τέτοιους ασθενείς, όταν αποφασίσουμε να τοποθετηθούν, πρέπει να γίνουμε πολύ προσοχή και να προσπαθήσουμε να βάλουμε τη λιγότερη τάση που μπορούμε. Επίσης, πάλι επιμένοντας το ίδιο θέμα, που νομίζω είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματά μας, είναι ότι αποκαθιστώντας την ουρηθρική αντίσταση, τοποθετώντας μια ταινία ελεύθερης τάσης, μπορεί να αποκαλύψει μια λανθάνουσα υπερδραστηριότητα του εξωστήρα, η οποία αντιρροπούνταν προηγουμένως. Επίσης, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις οδηγίες που θα δώσουμε στους ασθενείς. Μην ξεχνάτε ότι η συγκεκριμένη ασθενή, η Άντα, είναι πολύ κοινωνικά δραστήρια. Είναι δύσκολο να της πούμε, βάζοντας μια ταινία δεύτερης τάσης, ότι θα πρέπει να προσέχει για μερικούς μήνες να κόψει όλα αυτά που έκανε. Άρα, η έντονη φυσική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή. Αν χρειαστεί, είναι 54 ετών. Αν αποτύχει ταινία δεύτερης τάσης, η επόμενη χειρουργική επέμβαση που θα είναι πλέον η μόνη μας λύση, θα είναι πολύ πιο δύσκολη τεχνικά, με πολύ υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και σε γενικές γραμμές θα πρέπει, αν αποφασίσουμε για χειρουργική θεραπεία, θα έπρεπε να προειδοποιήσουμε την κυρία Άντα ότι είστε 54 ετών και να ξέρετε ότι στα επόμενα 5 με 7 χρόνια από τότε που θα σας βάλω την ταινία, έχετε ένα 10 με 15% πιθανότητα να υποτροπιάσετε και να χρειάζεστε πάλι χειρουργείο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε, να συζητήσουμε με την κυρία Άντα, να δούμε τι θέλει ο ασθενής. Και από μία μελέτη που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο της Λάρισας και η δεύτερη ουρολογική κλινική του ΑΠΘ, φαίνεται ότι οι γυναίκες οι οποίες έχουν σοβαρό πρόβλημα, ενοχλούνται πολύ από την ακράτεια και έχουν ακράτεια από προσπάθεια, είναι διπλάσια και τετραπλάσια πιθανότητα να περιμένουν πλήρη θεραπεία. Είστε ο τρίτος ουρολόγος που πήγε, πλέον θέλει πλήρη θεραπεία. Δεν έχουμε περιθώρια εδώ για αποτυχία, για παλινδρομήσεις. Και άλλη μία μελέτη πολύ πρόσφατη από ελληνικό κέντρο, μελέτησε ακριβώς το πώς πήγανε ασθενείς οι οποίοι βάλανε TVT για δεύτερη φορά μετά αποτυχία του πρώτου. Και στον 1,5 χρόνο είχαν αποτυχία 26%, δηλαδή μία στις τέσσερις γυναίκες απέτυχε και η δεύτερη τοποθέτηση του TVT. Σας ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να σας έψησα.